ο Νόε και η κυβωτός. Με το πέρασμα του καιρού, ο Θεός είδε ότι οι άνθρωποι είχαν γίνει πολύ αμαρτωλοί. Μονάχα το κακό φόλιαζε στο μυαλό τους και στην καρδιά τους. Η δικαιοσύνη του δεν μπορούσε να βαστάξει αυτή την κατάσταση. Έτσι ο Θεός είπε στον Νόε: «Το τέλος κάθε ανθρώπου πλησιάζει. Θα καταστρέψω κάθε ζωή πάνω στη γη, γιατί η αμαρτία των ανθρώπων πλήθυνε και έφτασε στο απροχώρητο». Ο Νόε, σαν τα άκουσε αυτά, ένιωσε βαθιά λύπη. Ήξερε όμως ότι ο Θεός είχε δίκιο. Ο Θεός κατόπιν τον πρόσταξε να φτιάξει μια κυβωτό, δηλαδή ένα μεγάλο καράβι από ξύλο, που να μην έχει παρά ένα φεγγίτι και μια πόρτα στα πλευρά του. Κατά τα άλλα, το σκάφος εκείνο θα έπρεπε να είναι κλειστό και θα έχει 3 πατώματα, ένα πάνω, ένα δεύτερο και ένα τρίτο. Ο Θεός εξήγησε κατόπιν στον πιστό Νόε ότι θα έκανε κατακλυσμό, δηλαδή πολύ βροχή, που θα πλημμύριζε όλη τη γη και θα πνιγόταν έτσι κάθε ζωντανή ύπαρξη. Ο Νόε όμως και οι δικοί του θα γλίτωναν χάρη στην κυβωτό. «Θα μπεις σε αυτή», του είπε, «σύ και η γη σου, η γυναίκα σου και οι γυναίκες των παιδιών σου. Θα βάλεις επίσης μέσα στην κυβωτό από όλα τα ζώα ένα ζευγάρι, αρσενικό και θηλυκό. Μαζί θα έχεις και τρόφιμα, αρκετά για σας και για τα ζώα που θα πάρετε μαζί σας». Ο Νόε, που η καρδιά του ήταν δοσμένη στο Θεό, ένιωσε μέσα του μεγάλη ευγνωμοσύνη για αυτόν. Κατάλαβε για άλλη μια φορά ότι ο Κύριος αγαπά τους φίλους του και δεν θέλει το κακό του. Ο Νόε ήταν αρκετά προχωρημένος σε ηλικία όταν έγινε ο κατακλυσμός στη γη. Ο κατακλυσμός. Ο Θεός είπε στον Νόε: «Έμπα στην κυβωτό μαζί με τους δικούς σου. Μετά από μια εβδομάδα θα ρίξω βροχή πάνω στη γη που θα διαρκέσει 40 μέρες και 40 νύχτες. Κάθε ζωντανή ύπαρξη που έφτιαξα θα την εξαφανίσω από το πρόσωπο της γης». Ο Νόε έκαμε ό,τι τον πρόσταξε ο Κύριος. Μπήκε στην κυβωτό μαζί με τους γιους του Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, με τη γυναίκα του και με τις γυναίκες των παιδιών του. Πουλιά και ζώα από όλα τα είδη ήρθαν στον Νόε και εκείνος τα έβαλε μέσα στην κυβωτό, 2-2, αρσενικό και θηλυκό, όπως ο Θεός είχε προστάξει. Όταν βρέθηκαν όλοι μέσα, άνοιξαν οι ουρανοί και άρχισε να βρέχει ραγδαία. Η βροχή αυτή βάσταξε 40 ημέρες και 40 νύχτες και η κυβωτός έπλεε πάνω στα νερά. Τα νερά από ώρα σε ώρα ανέβαιναν διαρκώς ψηλότερα, σκέπασαν τα σπίτια, τους λόφους, ακόμα και τα πιο ψηλά βουνά. Όλη η οικουμένη βρέθηκε στο βυθό τους. Η γη είχε μεταβληθεί σε θάλασσα. Στεριά δεν φαινόταν πουθενά. Το νερό του ουρανού εξακολουθούσε να πέφτει αδιάκοπα μέρα και νύχτα. Ήταν ένα νερό που φαινόταν ατέλειωτο. Ό,τι είχε πει ο Θεός το έκανε. Κάθε ζωντανή ύπαρξη βρήκε το θάνατο. Πουλιά, ζώα, αγρίμια, ερπετά και όλοι οι άνθρωποι. Οι προσπάθειές τους να σωθούν ανεβαίνοντας στα υψώματα της γης πήγαν χαμένες. Τα νερά τους έφτεραν και τους έπνιγαν. Κανένα ζωντανό πλάσμα δεν μπορούσε να ξεφύγει το θάνατο. Μονάχα ο Νόε και όσοι ήταν μαζί του σώθηκαν από τον κατακλυσμό. Και όταν την τελευταία μέρα σταμάτησε ο κατακλυσμός, ο Θεός τους θυμήθηκε με αγάπη. Το τέλος του κατακλυσμού. Μόλις πέρασε το χρονικό διάστημα που είχε ορίσει ο Θεός, ο κατακλυσμός σταμάτησε. Τα νερά σιγά σιγά άρχισαν να χαμηλώνουν και η κυβωτός κάθισε πάνω στο βουνό Αραράτ. Ο Νόε και οι δικοί του ήταν τώρα χαρούμενοι και περίμεναν με ανυπομονησία. Ο Νόε άνοιξε τότε το φεγγίτι της κυβωτού και άφησε να πετάξει έξω ένα κοράκι για να δει αν είχαν τα νερά χαμηλώσει πολύ. Το πουλί δεν γύρισε πίσω, πράγμα που σήμαινε ότι είχε βρει στεριά. Ύστερα ο Νόε άφησε να φύγει ένα περιστέρι, αλλά το πουλί αυτό δεν βρήκε τροφή και γύρισε πίσω. Ο Νόε έβγαλε το χέρι του από το φεγγίτι, το έπιασε και το έφερε μέσα στην κυβωτό. Περίμενε ακόμα 7 μέρες και ύστερα έστειλε πάλι έξω το περιστέρι. Το πουλί γύρισε πίσω το βράδυ και αυτή τη φορά είχε στον άμφος του ένα κλαδάκι ελιάς. Έτσι ο Νόε κατάλαβε ότι τα νερά είχαν πια χαμηλώσει αρκετά. Ο Νόε περίμενε να περάσουν άλλες 7 μέρες και ξανάφησε το περιστέρι. Αυτή τη φορά το περιστέρι δεν γύρισε πίσω. Τα νερά είχαν πια στερέψει. Τότε ο Νόε άνοιξε τη στέγη της κυβωτού
κοίταξε έξω και είδε ότι η γη ήταν τώρα στεγνή. Τότε είπε ο Θεός στον Νόε: Έβγα τώρα από την κυβωτό, εσύ και η γυναίκα σου και η γη σου και οι γυναίκες των γιών σου, βγάλε μαζί και όλα τα ζώα και τα πουλιά που είχες στην κυβωτό, από εδώ και πέρα άνθρωποι και ζώα να αυξάνεστε και να πληθύνεστε πάνω στη γη. Έτσι ο ενάρετος Νόε με τους δικούς του και με όλα τα ζώα βγήκαν από την κυβωτό και πάτησαν με χαρά το στεγνό χώμα. Με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, ο Νόε τότε έκτισε ένα βωμό και πρόσφερε στο Θεό θυσία για να τον ευχαριστήσει. Τότε ο Θεός, ικανοποιημένος, είπε: Δεν θα ξανακαταραστώ πια τη γη για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Δεν θα ξανακαταστρέψω κάθε ζωντανή ύπαρξη όπως έκανα τώρα με νερό. Η γη από εδώ και πέρα θα γνωρίζει τη σπορά και το θερισμό, το κρύο και τη ζέστη, το καλοκαίρι και την άνοιξη. Και δεν θα πάψουν οι μέρες να διαρρέχονται τις νύχτες. Ο Θεός ευλόγησε τον Νόε και τους γιους του και τους είπε: Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη και κάνετε τη δική σας. Ας έχουν το φόβο σας και τον τρόμο σας όλα τα πουλιά του αέρα και όλα τα ζώα που κινούνται πάνω στη γη και όλα τα ψάρια της θάλασσας. Όλα θα είναι στη διάθεσή σας. Και ο Θεός συνέχισε: Ποτέ δεν θα ξανακάνω κατακλυσμό. Αυτή την υπόσχεση δίνω σε σένα, Νόε, και σε όλους τους απογόνους σου όσο θα υπάρχει κόσμος. Το ουράνιο τόξο. Δείγμα αυτής της υπόσχεσης ήταν το ουράνιο τόξο που σχηματίστηκε στον ουρανό μετά τον κατακλυσμό. Αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται συχνά μετά από βροχή και θυμίζει την υπόσχεση του Θεού να μην ξανακάνει κατακλυσμό. Είναι το σημάδι της ανεξικακίας του Κυρίου. Ο Νόε έζησε πολλά ακόμα χρόνια μετά τον κατακλυσμό και πέθανε σε βαθιά γερατιά. Οι απόγονοί του πολλαπλασιάστηκαν και έγιναν ολόκληροι λαοί που ήταν απλωμένοι εδώ και εκεί. Με το πέρασμα του καιρού προόδεψαν στις τέχνες και τον πολιτισμό. Αλλά πάλι η αμαρτία παρέσυρε προς το μέρος της το ανθρώπινο γένος. Όσο καλός και αν φαίνεται ο Θεός, ο άνθρωπος παρασύρεται στο κακό. Τον ξεχνά. Αφήνει τα διάφορα πάθη να τον τραβήσουν στο κακό. Οι άνθρωποι και τότε λησμόνησαν το Άγιο Θέλημα του Θεού.